Φουρέιρα για ακόμα μια φορά. Ό,τι και να κάνει, πάει. Για λέγε, ρε χορευτερά. Τι θέλει να τα πω, πού θε να τα πάρω τα πράγματα. Αυτά που λέγαμε. Αυτά που να τα πούμε γιατί είναι δικά σου προσωπικά και θα μου πει τίποτα. Ανατροπέ θέλω να μου πει για το Dancing with the Stars. Αυτά που να στα πω. Ωραία, υπάρχει ένα κόλλημα, φαίνεται, με την πρεμιέρα του Dancing. Γιατί έχει οριστεί στι 14 του μήνα, 14 Οκτωβρίου. 13 δεν είναι, βρε παιδιά, Κυριακή. 14 είναι Κυριακή. 14 είναι Κυριακή. Εντάξει, δεν είναι. Βρε τα φίλου μου, για τσακαρέτο. Ξέρω ένα μήνυμα εγώ σε κάποιο φίλο. Στον Τάσο Τρίφωνος. Αλλά το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει κόλλημα γιατί δεν έχουν καταλήξει τα 14. Υπήρχαν βέβαια και καβάτζα, αναπληρωματικοί 2-3, αλλά φαίνεται ότι δεν του θέλει πλέον ο Αντένα αυτού και ψάχνει για κάτι καλύτερο, μάλλον για κάποιο πρόσωπο έκπληξη για να γίνει και λίγο η ανατροπή. Κάτι ψάχνει, δεν τους αρέσει τα πρόσωπα, δεν πουλάνε τα πρόσωπα. Δεν είναι αυτό. Έχει καταλήξει τη 13άδα. Έχουμε και έναν έτοιμο εδώ πέρα που μας μιλάει σήμερα. Αλλά τον Άλεξ τον Κάβδα. Ο Άλεξ ο Κάβδα. Θα είναι ο Άλεξ ο Κάβδα. Αλλά περιμένουν μάλλον κάτι από τον Αντένα, ένα πρόσωπο ακόμα για να κλείσει τη 14άδα. Γυναίκα νομίζω ψάχνουν πάντω έτσι. Γυναίκα γιατί έχει φύγει και η Ελισάβετ Σπανούκη ο Θελό και η Βική Κάβουρα και θα αντικατασταθεί με κάποια γυναίκα. Απογωνία. Πάμε να δούμε. Με 13 παίκτες Dancing with the Stars δεν γίνεται. Οπότε η πρεμιέρα του σοου χορού όπως όλα δείχνουν θα καθυστερήσει. Ένας από αυτούς που έχει κλείσει θέση στη σκηνή είναι ο Άλεξ Κάβδας, ο οποίος το λέει. Δεν έχουμε ξεκινήσει πρόβες. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα τίποτα, δεν ξέρω πώς θα γίνει το πρόγραμμα, δεν άλλο. Ξέρω ότι δεν έχετε ξεκινήσει. Αν εσύ έχεις ξεκινήσει, ώστε να πας έτοιμος. Να ξέρεις 5 πράγματα, τα βασικά. Όχι, δεν κλέβουμε. Πάμε για τον φιλανθρωπικό σκοπό. Θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Όποιον διάσημο ρωτήσει θα σου πει ότι είχε πρόταση από το Dancing και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι στον Αντένα υπήρχε έτοιμη 16άδα και ότι η πρεμιέρα του υπολογίζονταν στις 14 το πολύ 20 Οκτωβρίου. Τι συμβαίνει λοιπόν και δεν κλείνουν 14άδα τώρα και όπως όλα δείχνουν θα καθυστερήσει και η πρεμιέρα. Όπως έχεις τη διατροφή σου, μην παχύνεις που βγαίνεις στην τηλεόραση που θα χορεύεις τώρα. Μην παχύνω, δεν φοβάμαι γιατί είναι έτσι ο σκαρί μου. Τώρα, αν η παρτενέρ μου με βάλει να κάνω κάποια συγκεκριμένη δίαιτα, δεν το ξέρω. Δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου κάτι τόσο συγκεκριμένο. Όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα ξέρουν πολύ καλά ότι η παραγωγή πάντα μαζεύει τα πρόσωπα και μετά κάνει μια αυστηρή επιλογή. Αφού έφυγαν και ο Θελός, Ελισάβετ Σπανού και Βίκυ Κάβουρα, τα υπόλοιπα πρόσωπα που είχαν επιλεγεί και περίμεναν στο ακουστικό τους, δεν φαίνεται τελικά να κερδίζουν μια θέση με την παραγωγή να ψάχνει το κάτι της περισσότερο ή να περιμένει μια θετική απάντηση από πρόσωπο που θα κάνει την ανατροπή. Ο Άλεξ Κάβδας πάντως δείχνει να το παίρνει χαλαρά το θέμα. Όταν είμαι στο γυμνάσιο, είχα κάνει κάποια τέτοια μαθήματα. Λίγο κλέβεις, λίγο. Από το γυμνάσιο. Από το γυμνάσιο. Το τάγκο με ευχαριστεί ιδιαίτερα, να το πω. Η επιτροπή επίσης δεν έχει κλείσει οριστικά. Κάτι Ανδαδουλάκη θα είναι. Ο Φωκάς Ευαγγελινός, όπως μας είπε χθες, το σκέφτεται ακόμη. Σε νέο ρόλο θα δούμε και την Τωρέτα Παπαδημητρίου που πέρσι μάγεψε με το χορό της. Η Τωρέτα Παπαδημητρίου θα είναι στα backstage του Dancing. Το έχω ακούσει, δεν το γνωρίζω επίσημα. Μακάρι να είναι γιατί η Τωρέτα έχει πολύ προσωπικό στυλ και πιστεύω ότι θα μας βγάλει άλλα πράγματα από αυτά που περιμένετε. Ωραίος ο Άλεξ, νομίζω ότι θα είναι καλός. Θα είναι από αυτούς τους έτσι, ανατρεπτικούς που θα αρέσουν στο... Στην Επιτροπή στο Τηλεοπτικό Κοινό. Συγγνώμη. Ο Θέμης έχει μία πορεία. Του Θέμη είναι. Ναι. Εγώ θα το ρωτήσω. Δεν θα είναι, λέει, στην καθημερινή εκπομπή που συμμετείχε ο Άλεξ Κάβδας. Δεν θα είναι στην καθημερινή εκπομπή ο Άλεξ. Όχι, δεν θα είναι. Το έχει πει. Και μάλιστα, επειδή υπήρχαν και άλλες ερωτήσεις που έκαναν χθες οι δημοσιογράφοι και ο Μιχάλης Πλεμένος, που είναι συνεργάτη τη εκπομπή μας, το ρώτησαν τι θα κάνει. Άλλα τηλεοπτικά. Και είπε ότι δεν θα, ήταν κατηγορηματικός. Δεν θα κάνει κάτι άλλο τηλεοπτικά προς το παρόν ή συζητάει κάτι άλλο άσχετο όμως με αυτό που έκανε πριν. Πάντως είχε ακουστεί και το όνομά του για να αναλάβει μια καινούργια εκπομπή στο στυλ που τον έχουμε συνηθίσει. Με στον Α, τώρα δεν ξέρουμε παραπάνω λεπτομέρειες. Μάλιστα. Ξέρουμε όμως πολλές λεπτομέρειες για την ανατροπή.